Και θα μείνουμε σε αυτό το διάβημα από την προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης. Βλέπουμε την Έφη Κουτσοκώστα για να δούμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Ακριβώς, Εύα, είναι μια ακόμη πρόκληση από την προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης στην Τρίπολη, που για πολλούς χαρακτηρίζεται ως το μακρύ χέρι της Άγκυρας στην περιοχή. Είναι ένα ακόμη διάβημα από την πλευρά της Λιβύης που αμφισβητεί εδώ και χρόνια την δικαιοδοσία, την ελληνική δικαιοδοσία στη συγκεκριμένη περιοχή, νότια και νοτιοδυτικός της Κρήτης, που έχει οριοθετήσει η χώρα μας. Έχει δηλαδή οριοθετήσει κάποια οικόπεδα τα οποία παρουσιάζουν έντονο ενεργειακό ενδιαφέρον και φυσικά οι έρευνες που γίνονται εκεί είναι και σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, με τις πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις να τοποθετούνται στο 2025. Να πούμε ότι αυτός που τις έχει αναλάβει είναι ο ενεργειακός, αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός Exxon Mobil. Από εκεί και πέρα, η Αθήνα αυτό που λέει είναι ότι θα απαντήσει άμεσα σε αυτό το διάβημα της Λιβύης, το ίδιο πνεύμα που είχε απαντήσει και σε όλες τις προηγούμενες προκλήσεις της, με αποκορύφωμα φυσικά το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, ότι δηλαδή η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το έκανε και θα συνεχίσει να το πράττει από εδώ και στο εξής. Βεβαίως, θέλω να σου πω ότι το θέμα της Λιβύης και όλο αυτό που έγινε με το διάβημα ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων και ανάμεσα στους δύο υπουργούς εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Σάμεχ Σούκρη, τον Αιγύπτιο υπουργό. Φυσικά, η Αίγυπτος παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη Λιβύη και από ό,τι μαθαίνουμε θα υπάρξει και το επόμενο διάστημα κάποια επαφή, κάποια επικοινωνία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης. Αυτό ήταν που συζητήθηκε, να υπάρξουν κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας ανάμεσα στην ελληνική αλλά και την πλευρά της προσωρινής κυβέρνησης της Λιβύης.